Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι από το Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος για όσους μας παρακολουθούν live streaming, μέρος δεύτερον λοιπόν. Και περνάμε τώρα σε μία συζήτηση η οποία συνδέεται με την παιδεία. Καλωσορίζω τον Υπουργό Παιδεία, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκο Πιαρακάκη, και την Γενική Διευθύντρια Google Ελλάδα Νοτιοανατολική Ευρώπη και φίλη πέγια Ντονάκου. Καλώ ήρθατε στο Most Powerful Women Summit. Υπουργέ, αν και συνηθίζουμε να ξεκινούμε με τις γυναίκες τις συζητήσεις εδώ στο Σάμιτ, θέλουμε να ξεκινήσουμε μαζί σας, γιατί αυτή την περίοδο συμβαίνουν μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο χαρτοφυλάκιό σας, στον τομέα της ευθύνη σας. Βλέπουμε μεταρρυθμίσεις από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μέχρι την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Δώστε μας λίγο τη μεγάλη εικόνα. Να πω καταρχήν ότι είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι μαζί σα στο Most Powerful Women Summit και να πω ότι χαίρομαι που βλέπω σπουδαίε γυναίκε σε αυτή την αίθουσα, οι οποίε ελπίζω να αποτελέσουν έμπνευση για τι δύο μου κόρε. <laughs> και να προσθέσω σε αυτό, απαντώντα στην ερώτησή σα, ότι ναι, έχουμε δρομολογήσει πολύ μεγάλε αλλαγέ. Κάποιε είναι μεταρρυθμίσει, εγώ θα πω κάποιε δεν είναι μεταρρυθμίσει, κάποιε είναι κρεμότητε. Συνολικά ω κυβέρνηση, α μου επιτραπεί να το πω αυτό, είχαμε ένα διεισμό από την πρώτη μέρα. Διεισμό από την εξή έννοια. Απ' τη μία πρέπει να λύνουμε κρεμότητε του χθε και πράγματα που έχουν συσσωρευτεί εδώ και δεκαετίε ω προβλήματα. Και αυτά δύσκολα μπορεί κανεί να τα ενδύσει με την ενοιολογία τη μεταρρύθμιση. Είναι πράγματα που τα συζητάμε το 70 και από το 80 και πρέπει να τα λύσουμε. Λέγε με άρθρο 16 μη κρατικά πανεπιστήμια, όταν η μόνη χώρα, α πούμε, ενδεχομένω στον κόσμο, ίσω μαζί με την Κούβα, είχαμε μείνει εμεί που είχε μόνο πανεπιστήμια που ανήκαν στο κράτος. Και από την άλλη, και εδώ είναι περισσότερο τα θέματα που χειρίζεται η Πέγγι και θα έλεγα η Google, θέματα που αφορούν το αύριο, πρέπει να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και σε όλες τις αναδυόμενες προκλήσεις και σε όλα τα διακυβεύματα του αύριο. Δηλαδή πρέπει από τη μία να το πω πάρα πολύ χοντρικά, αν έχεις την ευθύνη των σχολείων, να λύσει και το γεγονό ότι πρέπει να εντάξει την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία και από την άλλη να λύσει το γεγονό το ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κενά, ότι πρέπει να μπορέσουμε στι σχολικέ αίθουσε να λύσουμε πράγματα όπω εκκρεμότητε του χώρου που υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια ή να μειώσουμε τον αριθμό των αναπληρωτών. Άρα, κάνουμε και τα δύο. Τώρα, τι έχουμε ήδη δρομολογήσει. Υποθέτω ότι θα μιλήσουμε πιο πολύ γι' αυτό. Έχει δρομολογηθεί μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ψηφίσαμε ένα νόμο προσφάτω, ο οποίο στοχεύει, εστιάζει στο να μπορέσουμε να επενδύσουμε όλο ένα και περισσότερο σε αυτό γιατί εδώ, που τα λέμε, ήταν ένα χώρο στον οποίο δεν είχαμε επενδύσει και πάρα πολλά τι τελευταίε δεκαετίε. Δηλαδή, το κλασικό ελληνικό όνειρο να πω τη μέση ελληνική οικογένεια, ποιο είναι το παιδί είναι, να πάει στο πανεπιστήμιο, να το πω πολύ χοντρικά. Δεν είναι αυτό ο βέλτιστο επαγγελματικό προσανατολισμό για όλου. Και εγώ θα σα πω ότι επειδή επικαλέστηκα και τι κόρε μου, έχω τρία παιδιά, δύο κόρε και ένα γιο, θεωρώ ότι ο καλύτερο επαγγελματικό προσανατολισμό που θα δώσω εγώ καταρχήν όχι ω πρόγο πατέρα, θα προσπαθήσω θα είναι κάντε αυτό που αγαπάτε και να είστε πάρα πολύ καλοί σε αυτό. Αν δεν αγαπάς κάτι, αποκλείεται όσο και αν σε πιέσει κάποιο άλλο να πετύχει. Για να πετύχει πρέπει να αγαπήσει και να εστιάσει. Άρα πρέπει να μπορέσουμε να ανοίξουμε ευκαιρίε. Είτε είναι στο επίπεδο τη πανεπιστημιακή εκπαίδευση, είτε είναι στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ήμουν πρόσφατα στο Γκράτ, στην Αυστρία, όπου είδα ένα συγκλονιστικό επαγγελματικό λύκειο, το οποίο ήταν απόλυτα συνδεδεμένο με την τοπική οικονομία και με τι τοπικέ επιχειρήσει και είχε πάρα πολύ καλέ δουλειέ, πάρα πολύ καλέ θέσει εργασία για όλου του ενδιαφερόμενου. Αυτό λοιπόν είναι που πρέπει να κατακτήσουμε και εδώ. Αν πάτε στο πρώτο ΕΠΑΛ στο πέραμα στην αυτοεπισκευαστική ζώνη, θα θεωρήσετε ότι σε ένα βαθμό έχουμε ξεκινήσει να το κατακτάμε. Υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα σχετιζόμενα με την αυτοεπισκευαστική ζώνη, που ήδη οι απόφοιτοι αυτού του ΕΠΑΛ, αν πάνε και σε ένα ΙΕΚ μετά, που τα μετονομάσαμε τώρα, τα ΙΕΚ, θα βρουν μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπορούμε όμω αυτό να το κάνουμε πολύ καλύτερα και έτσι εκεί προωθούμε 130 νέε ειδικότητε. Έχουμε βάλει 120 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψη για να έχουν νέο εξοπλισμό τα επαγγελματικά εργαστήρια. Άρα, ένα πακέτο αλλαγών είναι αυτό. Ένα δεύτερο πακέτο αλλαγών αφορά το Πανεπιστήμιο. Στον πρόσφατο νόμο κυριάρχησε και των πραγμάτων η συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, όπω είναι στη δημοσιότητα η ορολογία. Δεν είναι τυπικά αυτό. Τυπικά είναι παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, δημόσια και μη κρατικά, τα οποία θα επιτρέψουμε να λειτουργήσουν στη χώρα μα. Αλλά αυτό ήταν μόνο το 15% των άρθρων του νομοσχεδίου. Έχουμε και πάρα πολλέ άλλε αλλαγέ που πρωτίστω αφορούν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Κοινά μεταπτυχιακά, θα πω ένα. Κοινά μεταπτυχιακά με μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψη. Ήδη υπάρχει, το έχουμε πει, ενδιαφέρον του Πανεπιστημίου για να κάνει ένα κοινό μεταπτυχιακό με το ΕΚΠΑ, με το Καποδιστριακό Το οποίο θα γίνει εδώ, αυτή είναι μία από τέτοια περίπτωση. Θα έχουμε και πάρα πολλέ άλλε. Και τώρα δρομολογούμε τι αναγκαίε αλλαγέ στο σχολείο. Οι αλλαγέ στο σχολείο είναι απολύτω αναγκαίε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με μία, αν θέλετε, που έχει δει το φω τη δημοσιότητα, την καμπάνια κατά του bullying, η οποία περιέλαμβανε για εμένα ένα συγκλονιστικό σποτ, μια συγκλονιστική καμπάνια που χρηματοδοτήθηκε από το Ιδρύμα Ονά και θέλω να πω και ένα δημόσιο ευχαριστώ ξανά στο Ιδρύμα Ονά γι' αυτό. Φυσικά η καμπάνια είναι το ένα κομμάτι. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι η πλατφόρμα και όλη η πολιτική διαχείριση και αποτύπωση περιστατικών. Ερχόμενο εδώ τώρα μιλούσα με τη διευθύντρια ενό σχολείου, η οποία μου έλεγε πώ είχαν ένα περιστατικό σήμερα στο σχολείο και πώ η πλατφόρμα του βοήθησε να το διαχειριστούν. Που ήρθε σε επαφή με το Υπουργείο και την κάλεσα. Άρα αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό. Αλλάζει το κομμάτι που αφορά τι δράσει ενεργού πολίτη στα σχολεία, αλλάζει το πλαίσιο συνεπειών εντό των σχολείων με πράγματα που τα ζητούσαν οι σύλλογοι καθηγητών. Βέβαια, οι αλλαγέ πρέπει να γίνουν σχολείο είναι τεράστιε. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη πριν λίγε ημέρε και είδαμε τι σημαίνει εγκατάσταση, για να μπούμε και σε τεχνολογικά θέματα, διαδραστικών πινάκων σε σχολεία. Και ξέρετε ποιο είναι το πολύ ενδιαφέρον. Μπήκα στο 14ο γυμνάσιο στη Θεσσαλονίκη, είδα τον πρώτο εγκατεστημένο διαδραστικό πίνακα και είδα έναν ιερέα που διδάσκει θρησκευτικά στο σχολείο, είναι και εκπαιδευτικό, με ένα μικρόφωνο όπω αυτό που φοράω εγώ, να διδάσκει το μάθημα των θρησκευτικών τη Τρίτη Γυμνασίου μέσω του διαδραστικού πίνακα. Και εκεί είχε ανοίξει το YouTube και έδειχνε μια ωραιότατη σειρά από βίντεο που έδειχναν, για παράδειγμα, το ρυθμό στι Καθολικέ Εκκλησίε σε σχέση με το ρυθμό στι Ορθόδοξε Εκκλησίε κτλ. Αυτό το λέω ω παράδειγμα του πόσο πιο ενδιαφέρον σαν εργαλείο μπορεί να γίνει το μάθημα αξιοποιώντα το διαδραστικό πίνακα. Και πολύ σύντομα θα έχουμε διαδραστικού πίνακε σε όλε τι τη χώρα από πέμπτη δημοτικού και πάνω. Και αυτό θα αλλάξει και όλα τα μαθήματα. Έτσι. Το μάθημα τη ιστορία θα έχει τέτοιο τύπο ντοκιμαντέρ. Το μάθημα τη γεωγραφία. Θα βλέπει χάρτε. Εργαλεία φυσικά είναι αυτά. Ο πυρήνα ήταν, είναι και θα είναι ο δάσκαλο, ο εκπαιδευτικό. Ε, άρα επίση και αυτό είναι ένα κομμάτι. Και θα κλείσω αυτή την πολύ σύντομη, ελπίζω να μην πλάτιασα, έτσι, γρήγορη παρουσίαση του τι κάνουμε, λέγοντα ότι πολύ σύντομα θα έρθει ένα συνολικό νομοθετικό πλαίσιο για τη σχολεία. Το τελευταίο νομοθετικό πλαίσιο για τα σχολεία, εν θεμελιώδη νόμο είναι το 85. Άρα πρέπει να έρθει σήμερα και να αλλάξει δραστικά σε πολλά πράγματα που κάνει ένα διευθυντή σχολείου. Θα πάμε μάθημα-μάθημα, θα πάμε σχολείο-σχολείο, θα αλλάξουμε και τι διαδικασίε, θα αλλάξουμε τα βιβλία όλα από το Σεπτέμβριο του 2025 με πολλαπλό βιβλίο και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το μάθημα πιο ενδιαφέρον. Αυτά όμω που λέω τόση ώρα, αν εξαιρέσει κανεί του διαδραστικού πίνακε, είναι επίλυση εκκρεμωτήτων. Οι μεγάλε αλλαγέ που πρέπει να γίνουν είναι πώ ενώ κάνουμε όλα αυτά, εντάσσουμε ταυτόχρονα την τεχνητή νοημοσύνη, την κουλτούρα τη αλγοριθμική σκέψη και πώς την παντρεύουμε με πράγματα τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα. Αλγοριθμική σκέψη, εγώ θα πω λογοτεχνική σκέψη, να μπορείς να παίρνεις ένα βιβλίο λογοτεχνίας από την αρχή μέχρι το τέλος και να το διαβάζεις, να έχεις το attention span, το focus, να μπορείς να συγκεντρωθείς σε για να διαβάζεις ένα λογοτεχνικό βιβλίο και πώς όλα αυτά μαζί θα παντρευτούν με αυτό που λέμε εμείς δράσεις ενεργού πολίτη, δηλαδή στο σχολείο βασικά να αποκτάς εθελοντική λογική, ταυτότητα πολίτη, να σε νοιάζει το τι συμβαίνει γύρω σου, να σε νοιάζει τι συμβαίνει στην πόλη σου, στον τόπο σου, στη γειτονιά σου. Αυτό το τρίγωνο για μένα είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που μπορούμε να πετύχουμε. Και όλα αυτά με νόμου, με διαδικασίε, με αλλαγέ. Θα παλέψουμε να τα βελτιώσουμε. Πολύ συχνά λέμε. Κυριάκο Πιερακάκη, ότι η Ελλάδα έχει μπροστά τη ένα παράθυρο ευκαιρία. Mm -hmm. Και αυτό το παράθυρο ευκαιρία είναι τα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια. Και σε αυτό το παράθυρο ευκαιρία πρέπει να δούμε πώ θα αξιοποιήσουμε τι μεταρρυθμίσει, οι οποίε δεν θα είναι πλέον σχέδιο επιχάρτου, αλλά θα είναι πράξη. Εσείς έχετε ένα προσόν. Εσύ έχει ένα προσόν. Ότι προέρχεσαι από ένα Υπουργείο όπου όλα όσα σχεδιάσατε έγιναν πράξη και είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε και στα προηγούμενα πάνελ σε σχέση με το πώς στον δημόσιο τομέα έγιναν οι μεταρρυθμίσεις και αναγκαίες προκειμένου η τεχνολογία να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη σε πάρα πολλά επίπεδα. Τώρα, στο Υπουργείο Παιδείας, αυτό που είναι σαφές ότι είναι αναγκαίο και ακούμε με μεγάλη χαρά αυτές τις μεταρρυθμίσεις, είναι ότι δεν θα είναι σχέδια επί χάρτου, αλλά αρχίζουν ήδη να υλοποιούνται. Όμως το μεγάλο θέμα είναι πώς η παιδεία από ένα σημείο και ύστερα, αν όχι από την πρώτη στιγμή, θα έχει ως στόχο εκείνες τις δεξιότητες που θα συνδέσουν την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Και θα περάσω στη Μπέγκια Ντονάκου, γιατί πρόσφατα στους Δελφούς ανακοινώσατε Πέγκυ ως Google ένα νέο πρόγραμμα. Είπε ήρθε η ώρα να ξανακάτσουμε στα θρανία. Mm -hmm. Αυτό συνδέεται και με το reskilling και upskilling, που είναι αναγκαίο πια, γιατί η τεχνολογία ήρθε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει τον τεμπούτο της σε όλο τον κόσμο. Εσείς, λοιπόν, Θέλουμε να μας πεις αυτό το πρόγραμμα AI uh, Skilling uh, τάδε, δεν θυμάμαι πώ το λε ακριβώ. AI, AI, AI skill. Ναι, σε ποιου απευθύνεται, ενώ ηλικιακά, ομάδε πληθυσμού κτλ. Και, και, που στοχευεται ωραια ε, ευχαριστω πολυ να ξεκινησω πριν απο αυτο γιατι ειναι ωραια να ακουσω ολα αυτα τα πραγματα που αλλαζουν στην, στον εκπαιδευτικό μα τομέα. Και επειδή χρησιμοποιήθηκε το παράδειγμα του YouTube, το οποίο χρησιμοποιείται μέσα στην τάξη από κάποιον ιερέα καθηγητή, που κάποιο θα έλεγε ότι είναι ένα περίεργο ε, μείγμα, έτσι, αλλά είναι ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό είναι το νόημα, νομίζω, της τεχνολογίας. Είναι, να είναι, είναι ένα, εργα, ένα εργαλείο ε, το οποίο είναι εκεί για να μας αμβλύνει τις δυνατότητες, να μας βελτιώσει την εμπειρία και στο τέλος να αγγίξει να, να μας βοηθήσει να πετύχουμε αυτό το οποίο μπορούμε να πετύχουμε. Να πετύχουμε δηλαδή πραγματικά τη δυναμική την οποία μπορούμε να, να έχουμε. Ε, γιατί στο τέλο, ε, ό,τι και να κάνεις, πρέπει κάποιον να εμπνεύσει, πρέπει κάποιο να βάλει το χρόνο, την ενέργεια και το νιάξιμο για να, για να ασχοληθεί. Άρα η τεχνητή εννοημοσύνη από μόνη της, η οποία είναι εδώ, όπου σταθώ και όπου βρεθώ, είναι αυτό ακριβώ που λέω. Δεν είναι κάτι που έρχεται, δεν είναι τα ρομπότ, δεν είναι sci-fi. Είναι κάτι το οποίο σαν τεχνολογία το χρησιμοποιούμε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, είτε κοιτάμε YouTube, είτε χρησιμοποιούμε Google Maps, είτε στέλνουμε email, είτε χρησιμοποιούμε πολλά άλλα προϊόντα. Είναι εκεί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον να μπορούμε να την αξιοποιούμε ακριβώ για να ε, ενισχύσουμε ό,τι είναι αυτό που κάνουμε επαγγελματικά, διδακτικά κτλ. Ε, αυτό που ανακοινώσαμε λοιπόν στου αδελφού είναι ένα AI Skilling ε, πρόγραμμα, χωρί τίποτα άλλο φοβερό στο, στον, στον τίτλο. Τα δύο πράγματα όμω, τα οποία είναι πολύ σημαντικά να πούμε εδώ, είναι ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εντελώ ε, δωρεάν, παρέχεται εντελώ ε, δωρεάν μέσω τη πλατφόρμα Grow with Google. Άμα το googlάρετε, λοιπόν, θα πάτε στην πλατφόρμα και στα ελληνικά μπορείτε να βρείτε αυτά τα όλα αυτά τα μαθήματα και κάποια στα αγγλικά, τα πιο advanced, τα πολύ coding και πιο developer focused είναι στα αγγλικά. Εκεί λοιπόν μπορείς να ξεκινήσεις και να δεις πώς μπορείς να αυξήσεις την παραγωγικότητά σου, τι ακριβώς είναι αυτό το cloud για το οποίο μιλάνε όλοι, πώς μπορείς να φτιάξεις ένα business plan, ένα ψηφιακό πλάνο και να φτάσει μέχρι και να σε βοηθήσει να γράψεις κώδικα. Ε, πρόσφατα έμαθα ότι, δεν ξέρω ο υπουργό αν το έχει ακούσει αυτό το δεδομένο, ότι από τους top 0.5% AI scientists στην Ευρώπη, excluding the UK, το top 11%, μάλλον το 11%, το 11% από αυτό το top 0.5 είναι Έλληνε. Με ελληνική εκπαίδευση, to be more exact. Γιατί μπορεί να είσαι Έλληνα και να έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα. Άρα, έχουμε ένα καταπληκτικό υλικό στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε αυτό το ταλέντο, γιατί πολλοί από αυτό δεν είναι πλέον στην Ελλάδα, να δοθούν ευκαιρίε να επιστρέψει πίσω επαγγελματικέ ευκαιρίε και να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Γιατί πάντα λέω, είμαι πολλά χρόνια στην τεχνολογία. Όπω γνωρίζετε, πάντα λέω ότι για την Ελλάδα είναι σημαντικό να παράγει και τεχνολογία και όχι απλά να καταναλώνει. Και ένα τελευταίο έτσι pitch μια που είμαστε και σε ένα δωμάτιο με πολλές γυναίκες, ξεκινήσαμε και μια παράλληλη δράση, το λέμε AI Dialogues και απευθύνεται σε συγκεκριμένα έτσι, κομμάτια του πληθυσμού. Το πρώτο εκ των οποίων το απευθύναμε σε γυναίκες, γιατί ξέρετε, καμιά φορά εμείς οι γυναίκες αυτοεξαιρούμεθα από την συζήτηση της τεχνολογίας και ειδικά αυτών των πιο έτσι, προχωρημένων, τα ακούμε τεχνητή νοημοσύνη και... Κάπως θεωρούμε ότι είναι για τους άντρες, είναι για κάποιους άλλους. Και είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το, 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 το πολύ γρήγορο ε, καινούριο πράγμα που έχει μπει στη ζωή μας, να μην μείνουμε απ' έξω, γιατί πραγματικά θα είναι στέρηση ευκαιριών. Ε, νομίζω οπότε αυτή είναι μια μεγάλη έτσι, πρόσκληση. Σε όλε τι γυναίκε στο δωμάτιο, να, να, να το ψάξουν, να παίξουν με τα εργαλεία, κάποια έχουν πλάκα, κάποια είναι πιο δύσκολα, αλλά πραγματικά, για όλου μα είναι στιγμή να πάμε στα θρανία η εποχή που κάποτε πηγαίναμε στο σχολείο, πέραμε το πτυχίο, δουλεύαμε κάποια χρόνια και μετά βγαίναμε στη σύνταξη. Έχει περάσει πλέον και είναι και πάρα πολύ ωραίο αυτό. Για όλου μα το δικαστή, όμω, μία αυτή. Όμως, μια και σα έχουμε εδώ και δηλαδή έχουμε μια εκπρόσωπο από την επιχειρηματική κοινότητα και την τεχνολογία και έναν εκπρόσωπο από την κυβέρνηση, τον Υπουργό Παιδείας. Έχετε σκεφτεί μεταξύ σας, έχετε τύχει να συζητήσετε ή τι έχετε κατά νου σε επίπεδο σύμπραξης, συνεργειών του δημόσιου τομέα, δηλαδή του Υπουργείου Παιδείας με μεγάλες επιχειρήσεις προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε θέματα, αν θέλετε, ε, εκπαιδευτικά που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες και πώς συνδέει τις νέες τεχνολογίες με την αγορά εργασίας από την εκπαίδευση κιόλα. Γίνονται πολλά τέτοια προγράμματα. Μπορεί να αναφερθεί η Πέγγη κυρία Ντομάκης Όχι αποσπασματικά πράγματα, υπουργέ, αλλά ναι. εγώ θα σας πω στα συγκεκριμένα τα οποία κάνουν ως Google, αλλά εγώ θα σας πω ότι γενικά τον Ιστούτο Εκπαιδευτική Πολιτική αυτή τη στιγμή, πολλέ από τι επιμορφώσει που κάνει, βλέπουμε να γίνονται σε συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα και με μη κυβερνητικέ οργανώσει. Χοντρικά να το πω, θέλουμε όσο το δυνατόν καλύτερο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο εμεί μετά ερχόμαστε και το πιστοποιούμε σαν πολιτεία. Αυτό είναι κάτι στο οποίο νομίζω βελτιωνόμαστε διαρκώ, μέρα με την ημέρα. Και σίγουρα μπορεί να ανοίξει ο και περισσότερο το σχολείο, εγώ θα πω γενικά, τι πύλε του. Η... Ορολογία που χρησιμοποιούμε στο Υπουργείο αναφορικά με τη μεταρρύθμιση που θέλουμε να κάνουμε στο σχολεία είναι η έννοια ανοιχτό σχολείο. Αυτή έχει μια φυσική διάσταση, να μπορέσει θέλει, το σχολείο να ανοίξει τι πύλε του στη γειτονιά, όπω είπαμε, σε δραστηριότητε των μαθητών, αλλά έχει προφανώ και μια μεταφορική κατά βάση διάσταση. Να μπορέσει να ανοιχτεί σε όλο ένα και περισσότερο υλικό, πληροφορίε κτλ. Εξού και η λογική του πολλαπλού βιβλίου που έρχεται να ξεκινήσει από το 2025. Και θα υπάρχουν πολλά βιβλία από τα οποία ο εκπαιδευτικό θα μπορεί να διαλέξει, όλα θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή και όλα είναι και περισσότερα ψηφιακά εργαλεία. Εγώ θα σα αναφέρω ένα από τα projects που δεν αφορά αμυγό την ερώτησή σα. Είναι κρατικό project που συμβαίνει βέβαια με την αρρωγή του ιδιωτικού τομέα. Έχει κυριαρχήσει λίγο στη δημόσια συζήτηση ω ψηφιακό φροντιστήριο. Δεν έχει αυτή την έννοια όμω. Η έννοια είναι ευρύτερη. Είναι όλο το υλικό του σχολείου να μπορεί να υπάρχει σε μια ψηφιακή αποτύπωση Διαθέσιμο σαν ενισχυτική διδασκαλία, αλλά όχι αναγκαστικά, για κάθε μαθητή τη χώρα, από πρώτο δημοτικού μέχρι τρίτο κληλικιού. Το ξεκινάμε αυτό τώρα σε λίγε εβδομάδε για το γυμνάσιο Μαθηματικά και Γλώσσα. Ο στόχο είναι αυτό να είναι ένα οικοδόμημα. Έτσι ξεκινήσαμε με το Gavzier στο προηγούμενο Υπουργείο. Ξεκίνησαμε, μαζέψαμε στην αρχή ό,τι προπήρχε, ήταν 501 υπηρεσίε. Βάλαμε άλλε δύο την πρώτη μέρα, την υπεύθυνη δήλωση και την αξιοδότηση. Είπαμε 503 υπηρεσίε σε ένα σημείο. Τώρα. Με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Τεμπαπαστεργίου, έχουμε περάσει στι 1600, 1700 και διαρκώ αυτό θα οικοδομείται και θα, φια... θα δημιουργεί ένα όλο ένα και μεγαλύτερο οικοδόμημα. Αντιστήχω, θα δημιουργήσουμε μια ψηφιακή πύλη για το σχολείο. Και σε αυτήν αρχικά θα βάλουμε τέτοιου τύπου υλικό. Θα βάλουμε υλικό για το σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, που εκεί έχουμε δει ότι υπάρχει κενό και πρέπει να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο. Επαγγέλματα, να διηγείται ο κόσμο στην εμπειρία του. Γενικά θα είναι μια ψηφιακή πύλη εθνικά διαθέσιμη για κάθε παιδί όπου και αν βρίσκεται. Και εκεί η αρρωγή νομίζω του ιδιωτικού τομέα, των ωραίων ιδιωτικών πρωτοβουλίων, θα είναι πολύ σημαντική. Και επειδή η κουβέντα ξεκινάει και καταλήγει εν τέλει αυτή την περίοδο στην τεχνητή νοημοσύνη, θα ήθελα ολοκληρώνοντα αυτή τη σύντομη κουβέντα να ακούσω και από του δύο. Πώς φαντάζεστε, πώς βλέπετε ότι θα επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη αφενός την παραγωγικότητά μας, αφετέρου, by the numbers, στην ανάπτυξη της χώρας. Πέγγι. Ε, στους Δελφούς, λοιπόν, παρουσιάσαμε μία έρευνα την οποία ε, μία εταιρεία consulting έκανε, on our behalf, συγκεκριμένα για την Ελλάδα και με στόχο να δούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην παραγωγικότητα και να αυξήσει το ΑΕΠ μας. Ε, αυτό που βρήκαμε είναι ότι, και αυτό που μας είπαν, είναι ότι σε βάθος μιας δεκαετίας αυτό μπορεί να είναι 10 με 12 δις ε, ε, ετησίως, ε, σε ετήσια βάση. Βέβαια, χρειάζεται ένα βάθος χρόνου για να φτάσεις ε, εκεί με κάποιε όμω προποθέσει. Έχει κάποιε προποθέσει σε σχέση με, τα, με τι υποδομέ, τα δίκτυα, την εκπαίδευση, ε, τις τι ρυθμίσει και όλα αυτά. Όπου αν αυτέ οι προποθέσει δεν ισχύσουν και δεν μπορέσουμε να πιάσουμε αυτό το τρένο, τα 10 με 12 δι μπορούν να κατεβούν στο 1 με 2 δι. Ε, άρα υπάρχει. Δεν θα το έλεγα ακριβώ παράθυρο ευκαιρία, γιατί θεωρώ ότι τα παράθυρα δεν, δεν κλείνουν Ποτέ με αυτή την έννοια, αλλά σίγουρα υπάρχει ένα κατεπήγον με την έννοια ότι πλέον οι ταχύτητε των εξελίξεων είναι πάρα πολύ γρήγορε, όλα τα άλλα κράτη δεν μένουν στάσιμα. Αυτό που είδαμε και ήταν καταπληκτικό ήταν ότι περίπου το 62% των, επαγγελμάτων, των επαγγελματιών, των θέσεων εργασία για να είμαι ακριβή, Μπορούν να βελτιωθούν και να έχουν πολύ ψηλότερη παραγωγικότητα. Υπάρχει ένα περίπου 45% το οποίο δεν θα, δεν θα το ακουμπήσει καθόλου τεχνητή νοημοσύνη, αν δουλεύει σε μια υπηρεσία υγεία. Κάνει κάτι με τα χέρια σου, σε σβήρει φαγητό ή κάτι τέτοιο, δεν σε αφορά σε άμεσα τεχνητή νοημοσύνη. Και ένα πολύ μικρό, γιατί η αλήθεια είναι ότι μια ερώτηση που όλοι σκέφτονται όταν ακούν τεχνητή νοημοσύνη είναι: Θα έρθουν τα ρομπότ να μα πάρουν τι δουλειέ, Θα χάσουμε τι δουλειέ μα σε τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε, ειδικά επειδή μιλάμε για και για Η έρευνα λοιπόν έδειξε ότι μιλάμε για 5 με 6% των επαγγελμάτων, των θέσεων εργασία, τα οποία όντω θα επηρεαστούν από την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι κάτι που είναι επαναλαμβανόμενο και πολύ basic και εκεί θα χρειαστούμε κάποιο reskilling για αυτό το ποσοστό των εργασιών. Επίση, έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στο κομμάτι των υπηρεσιών το οποίο μας αφορά σαν χώρα πάρα πολύ. Και γενικώ αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχει ένας αγώνας δρόμου μεταξύ όλων των χωρών, ειδικά στο κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν μεγάλο θέμα παραγωγικότητας. οι χώρε οι οποίε θα καταφέρουν αξιοποιώντα την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία να κλείσουν αυτό το gap τη παραγωγικότητα στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, κατά βάση ευρωπαϊκό φαινόμενο, θα είναι και αυτέ οι οποίε θα κυριαρχήσουν οικονομικά. Ξέρετε, η ερώτηση που λέτε ότι είναι μια ερώτηση κλεισέ πια, αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μα πάρει τι δουλειέ, εγώ την άκουσα σε συζή πάλι μεταξύ της Μαρίας Ευθυμίου, της Ιστορικού και ενό Διευθύνοντος Συμβούλου Τεχνολογικής Εταιρείας, που είπε τελικά θα καταργήσει τους εκπαιδευτικούς η τεχνητή νοημοσύνη long term. Κυριάκο Πιερακάκη. Όχι. Έτσι κι αλλιώ θα έλεγα ότι ο πυρήνα τη εκπαιδευτική διαδικασία είναι ο δάσκαλος και η σχέση που θεμελιώνεις με τον εκπαιδευτικό. Αλλά στο μεγάλο καμβά, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία προβληματίζουν και που θέλουν διαχείριση. Τι εννοώ, Καταρχήν, πρώτη παραδοχή, δεν χάβαζα την τεχνητή νοημοσύνη μόνη τη. Θα την άθραζα με τι υπόλοιπε τεχνολογίε που όλε μαζί έρχονται στο προσκήνιο, 3D printing, επαυξημένη πραγματικότητα κτλ. Αυτά τα αθρήσει τα κωδικοποιούμε με την ορολογία Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση. Κάθε φορά που αυτό συμβαίνει, ενεργοποιείται ο κανόνα του Σουμπέτερ. Δημιουργική καταστροφή. Κάτι δημιουργείται, κάτι καταστρέφεται. Φεύγουν τα άμαξε, έρχονται τα αυτοκίνητα. Δημιουργούνται επαγγέλματα στα αυτοκίνητα, χάνονται επαγγέλματα στι άμαξε. Μέσο χρόνο μια τέτοια μετάβαση στα προηγούμενα χρόνια ήταν δεκαετίε. Βίντεο κλαμπ Netflix. Δεκαετίε. Από όταν ήταν η Αθήνα γεμάτη μέχρι που τώρα. Όταν ήμουν υποψήφιο στην Αθήνα, βρήκα ένα βίντεο κλαμπ στον Κολονό και βγάζαμε γιατί ήταν πολύ έτσι, χαρακτηριστικό. Η, η μεταστροφή που θα γίνει από την τεχνητή νοημοσύνη στην ταχύτητα τη αλλαγή ενεργοποιεί πλήρω ένα εκθετικό φαινόμενο. Το ανθρώπινο μυαλό σκέφτεται γραμμικά. Βλέπει τι έχει γίνει πίσω, κάνει μια προβολή του τι μπορεί να γίνει μπροστά. Οι αλλαγέ αυτέ θα είναι εκθετικέ. Θα γίνουν ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένει από μία έννοια. Αν δείτε πόσο γρήγορα έχει εξελιχθεί το chat GPT από το 3,5 στο 4, α πούμε, ω προ την ποιότητα των απαντήσεων. Δεν είναι... μιλάμε για αυτό είναι το θέμα. Χα... Είναι, χα... είναι χαόδηση η αλλαγή που έχει γίνει. <laughs> το λέω με... με... <laughs> ή το <ή>, Gemini, <laughs> το λέω γενικά. <laughs> <laughs> το έλεγα επειδή πριν το συζητούσαμε. <laughs> Άρα, εδώ πέρα η, η συζήτηση θα πρέπει να είναι πώς μπορούμε μια αλλαγή που θα γίνει σε πενταετία, σε μεγάλο βαθμό, τα κράτη να μπορέσουν να διαχειριστούν το φαινόμενο με βραχυπρόθωσμους όρους. Ενώ υπό άλλες συνθήκες, αυτή ήταν μια συζήτηση να σχεδιάσουμε τι αλλαγέ που θα πρέπει να γίνουν σε βάθο. Δεν υπάρχει χρόνο. Δεν υπάρχει τώρα. αυτό τώρα. Δηλαδή αυτό... Ήταν η Άρα ναι. πρέπει να γίνει γρήγορα. Η Ευρώπη είναι ρυθμιστική μια μέρα. το ρυθμιστικό σκέλος θα πρέπει να το λύσουμε από τη θέση που έχουμε στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι. Και σε όλο το υπόλοιπο θα πρέπει να κινηθούμε με ταχύτητε που δεν έχουμε συνηθίσει ω πολιτικά συστήματα. Και θα κλείσουμε λοιπόν τι εκκρεμότητε που πρέπει να είχαν κλείσει από το χθε και που συζήταγαν και οι γονεί μα και οι παππούδε μα και οι γιαγιάδε μα. Και απ' την άλλη θα πρέπει αυτά τα ερωτήματα να τα βάλουμε στη δημόσια συζήτηση για να ξεκινήσουμε να τα θεραπεύουμε γρήγορα. Διαφορετικά, εγώ δεν θα κλείσει το παράθυρο. Εγώ είμαι στην ίδια λογική με αυτή την οποία είπε η κυρία Ντονάκου. Η λογική είναι ότι δεν υπάρχουν παράθυρα. Απλώ όσο πιο πολύ αργή. Τόσο λιγότερε ευκαιρίε θα έχει μπροστά σου, Άρα, γιατί να αργήσει. Πρέπει να τρέξει γρήγορα. Να κρατήσουμε το αισιόδοξο σενάριο mm. ότι θα τρέξουμε. τον Αντωνάκου, Κυριάκο Πιαρακάκη. σα ευχαριστώ πάρα πολύ ευχαριστώ. για αυτή τη συζήτηση που θα μπορούσε να κρατάει ώρα, αλλά ο χρόνο μα πιέζει. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ πολύ. πολύ